Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κύριε Διευθυντέ του Γραφείου του Γενικού Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, κύριε εκπρόσωπε της Εκκλησίας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την ναυτική εβδομάδα, σήμερα, με τη συναυλία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, κλείνει τις εκδηλώσεις μιας ολόκληρης εβδομάδας, της οποίας απείλαψαν ο Συριανός λαός, καθώς και οι επισκέπτες του νησιού μας. Η ναυτική εβδομάδα, για να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί, δεν ήταν καθόλου εύκολο εγχείρημα, λόγω της μακράς οικονομικής κρίσης και τόσων άλλων προβλημάτων τα οποία στην πορεία καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε. Για την αναβίωση της ναυτικής εβδομάδος, τα οποία επήραμε από τα πρακτικά της αποφάσεως του Ναυτικού Ομίλου Σύρου το 2016, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, είχα αποφασίσει για την αναβίωση της ναυτικής εβδομάδος. Και για την υλοποίηση της ναυτικής εβδομάδος συνεργάστηκαν η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Δήμος Ιεροερμούπολης, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου, η Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Κυκλάδων Σύρου, ο Σύλλογος Γυναικών Εν Ενεργεία Ναυτικών Άγκυρα, το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, η Χορευτική Σύλλογη Άρωμα Παράδοσης και Σοφίας Παράδοσης και ο Σύλλογος των Δρομέων Σύρου. Μεγάλη ήταν η συνδρομή και η βοήθεια, όπως πάντα, σε τέτοιες εκδηλώσεις το Σώμα των Προσκόπων Σύρου. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που ήταν κοντά μου για την επιτυχία της πρώτης μετά από χρόνια αναβίωση της Ναυτικής Εβδομάδας. Να ευχαριστήσω τον Λιμενάρχη Σύρου και το προσωπικό του Λιμεναρχείου για τη βοήθεια που μας προσέφερε καθ' όλη τη διάρκεια της Ναυτικής Εβδομάδας. Το Διοικητή της Αστυνομίας και το προσωπικό για θέματα ρύθμισης κυκλοφορίας κλπ. Το Διοικητή της Πυροσβεστικής, το Διοικητή της Βάσης του Πολεμικού Ναυτικού, την ΟΝΕΞ ΣΥΠΙΑΣ Νεόριο Σύρου για τη στήριξη της γενικά στην Ναυτική Εβδομάδα, την Blue Star Ferries, την εταιρεία Σεκαβίν. Τελειώνοντας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για την επιλογή του νησιού μας, τη Σύρου, για την υλοποίηση και επίδειξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας σε συγκεκριμένη άσκηση. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την παρουσία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού στο νησί μας για τις θαυμάσιες μουσικές μελωδίες που μας χάρισε και θα απολαύσουμε απόψε για μια ακόμη φορά. Τελευταία, θέλω να αναφερθώ στην περιοχή φοροδία εξορχής των κυκλάδων, όπου σε συνεργασία με την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα ενώσουν τις φωνές τους για να μας χαρίσουν στιγμές καλεσμόνικες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχουμε στην μπάντα. Την οποία εκτιμούμε πάρα πολύ και όλους οι οποίοι συνετέλεσαν σε αυτή την ωραία βραδιά και θα ήθελα το Δήμαρχο Σύρου να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση με την πάντα μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Επιτρέψτε μου να παρακάμψω το πρωτόκολλο των προσφωνήσεων και την εθιμοτυπία, μιας που ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής πολύ αναλυτικά και με συνέπεια το πραγματοποίησε. Θα ήθελα από την πλευρά μου να συγχαρώ και να ευχαριστήσω εν το προσώπο του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής για την αυτή εβδομάδα, του Γιώργου του Μιλιού, όλους όσους συνέβαλαν και συνετέλεσαν στην αναβίωση της ναυτικής εβδομάδας στη Σύρο μετά από πάρα πολλά χρόνια, τους φορείς, τις συλλογικότητες, τους υποστηρικτές, το διευθυντή και τα μέλη της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού
που για δεύτερη φορά σε περίπου δύο εβδομάδες είναι εδώ στο νησί μας, τα μέλη της παιδικής χοροδίας της Ορχήστρας των Κυκλάδων και όλους όσους είτε θεσμικά είτε μεμονωμένα ατομικά έχουν συμβάλει με την προσπάθειά τους και με την αγάπη στην αναβίωση αυτού του πολύ μεγάλου θεσμού. Και είναι ένας πολύ μεγάλος θεσμός, διότι για το νησί μας ξέρουμε πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει η θάλασσα. Ένα νησί το οποίο έχει συνδέσει και συνδυάσει τη ζώσα ιστορία του με την αυτοσύνη, με την αυτική παράδοση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πολύ σημαντικό είναι να αναβιώνει αυτή η παράδοση ναυτική στο νησί μας, στη Σύρο, η οποία πέραν το ότι αποτελεί την κορονίδα του πολιτισμού για το Αιγαίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό με ένα λιμάνι μεγάλο, με ένα λιμάνι ασφαλές, με ένα λιμάνι στο κέντρο του Αιγαίου, με το πρώτο λιμάνι της σύγχρονης Ελλάδας, προτού βέβαια πάρει τα σκύπτρα ο Πειραιάς. Για μία ακόμη φορά, θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστή σε όλους και είμαι βέβαιος ότι όλοι μας θα απολαύσουμε και θα τραγουδήσουμε μαζί με την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και την Κοροδία τα τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ζήτημα του φαγητού, ζούζι, τρως. Ένα λέμε αλήθεια.
σου συντρός. Και ψεύδεσαι και τρως. Να μην δείξω και το άλλο θέμα, το αισθηματικό, που είπε ο Παπαγιανόπουλος στον Κωνσταντάρα. Χούφτος τι θα το μετανιώσεις. Χούφτος τι βρε, χούφτος τι. Και για να καταλήξουμε στην ατάκα του Λιόπουλου που έλεγε, δεν ξέρω αν το προσέξετε, αλλά σήμερα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να συναντήσουμε την εποχή που αγαπήσαμε. Ραντεβού στα 60's. Για τα πριβέλα,